με 2 χρυσά μετάλλια και 4 χάλκινα επέστρεψε ότι ήταν πύργου από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής και Ελεύθερης Πάλη Παμπέδων και Παμπκορασίδων που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων στις Σέρες στις 17 και 18 Μαρτίου. Το Σωματείο της Ηλίας κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο με τις αθλήτριες Αλεξία Αναστασοπούλου στα 39 κιλά και Παναγιώτα Κωνσταντοπούλου στα 58 κιλά ελεύθερης πάλης. Τα χάλκινα μετάλλια και την τρίτη θέση κατέκτησαν η Παρασκευή Σμαρνάκη στα 39 κιλά, η Σοφία Κρανίτη στα 42 κιλά, η Όλγα Παπαδάτου στα 50 κιλά και η Όλη Κολιτσοπούλου στα 62 κιλά. Ξεκινήσαν γρήγορα οι διακρίσεις. Κάποιοι αθλητές από το σύλλογο ήταν τότε μικρά παιδιά και άρχισαν και διακρινόντουσαν στην ηλικία των Παμπέδων. Με αρχής γενομένη στο Νικολόπουλο τον Γιώργο, τον Οικονομόπουλο τον Άγγελο, τον Ρεντιάν τον Τζόγκα, παιδιά από τον Πύργο, τα οποία διακρίθηκαν, πήραν την πρώτη θέση πριν 3 περίπου χρόνια, 4 στο Πρωτάθλημα Ελλάδος. Και σήμερα συνεχίζει και διακρίνεται ο Νικολόπουλος ο Γιώργος, έχοντας κατακτήσει μέχρι στιγμής 5 πρωταθλήματα Ελλάδος στους Παμπέδες και στους Παιδές. Ο Τιτάν Πύργου με αυτές τις επιτυχίες κατέκτησε την πρώτη θέση σε όλη την Ελλάδα, ενώ στους αγώνες συνολικά συμμετείχαν 26 σωματεία. Με αυτές τις επιτυχίες για μία ακόμη φορά ο Τιτάν Πύργου έδειξε ότι είναι ένα από τα κορυφαία σωματεία πάλι σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλες διακρίσεις όχι μόνο σε πανελλήνιο, αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Τα τελευταία 3 χρόνια είμαι πρωταθλητής Ελλάδος στις Παίδες. Σίγουρα για έναν αθλητή συνύπαρξη σχολείου και του αθλήματος που έχει μπλέξει είναι λίγο δύσκολη. Στην καθημερινότητά του, εσύ πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό? Ναι, είναι σίγουρα δύσκολη γιατί και η προπόνηση είναι επίπονη και όσο μεγαλώνουμε και ανεβαίνουμε τάξεις, είναι πιο δύσκολο για το σχολείο, περισσότερο διάβασμα, φροντιστήρια, δεν μένει πολύς χρόνος. Είναι δύσκολο να τα κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Στόχος μου τώρα είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει σε περίπου ένα μήνα. Θα πάμε σε κάποιες προετοιμασίες, ελπίζουμε να ανεβάσουμε το επίπεδό μας και να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο. Πώς ξεκίνησες το να επιλέξεις το άθλημα αυτό? Είδα κάποια παιδιά που πήγαιναν και το επέλεξα κι εγώ. Τι ακριβώς σου αρέσει ουσιαστικά το άθλημα, να το αγαπήσεις? Εντάξει, είδα διάφορες κινήσεις και μου άρεσε πάρα πολύ το άθλημα. Εγώ παλεύω στα 62, πάλευσα τώρα στις Σέρες, βγήκα τρίτη. Ξεκίνησα, δεν ξέρω, είχα ξεκινήσει και πιο παλιά. Επειδή ήταν ο μπαμπάς μου εδώ πέρα, η μικρή του προπονητή. Πιο παλιά δεν ξέρω, δεν μου άρεσε τόσο και ναι. Και ξαναξεκίνησα με αφορμή, είχε κάτι αγώνα στη Γερμανία, αλλά δεν θα είχα κάνει αρκετές προπονήσεις ώστε να παίξω. Και ξεκίνησα με αφορμή αυτό και έτσι τώρα συνεχίζω. Άρχισα το άθλημα αυτό και ακολουθώντας τον αδερφό μου, παρακολουθώντας προπονήσεις. Είχαμε πρόσφατα κάποιους αγώνες στις Σέρες, βγήκα τρίτη. Η στόχη μου για το μέλλον είναι να γίνω πρωταθλήτρια και να γίνω πρωταθλήτρια.